Δεν θέλω άλλη πασαρέλα δεθ. Δεν θέλω άλλη πασαρέλα δεθ. Δεν θέλω άλλη πασαρέλα δεθ. Δε θέλω, Δε θέλω Δε απευδισμένο είμαι από τη ξυπασιά και το θράσο των πολιτικών αρχιγκάνγκστερ όλων των κομμάτων που συνεχίζουν να κροατήμουν να μην τρέχει τίποτα. Να ανεβαίνουν εκεί στη Θεσσαλονίκη, την άμυρη, την άμορφη Θεσσαλονίκη για να απαγγείλουν το καταγγελτικό του και καλά λογίδριο. Τι χάλει αυτό. Εκτό τόπου και χρόνου, ταμπουρωμένοι μέσα στι γιάλες με του παχυλού μισθού και τι κρατικέ επιδοτήσει, λένε τι ίδιε παπαρκέ χρόνια ολόκληρα και κάνουν τι πάπιε για την επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα με συνοπτικέ διαδικασίε από τα γουρουνάκια του Κοινοβουλίου. Στη χώρα του, Τζέφρι. Στη χώρα του ποτέ ζουν και οι αριστεριτζίδε που το έχουν βουλώσει και σφυρίζουν εκλέφτικα μέσα από τι υβριδικέ του λιμουζίνε την ώρα που καταργούνται όλε οι συλλογικέ συμβάσει εργασία. Εργασία που αντιμετωπίζεται πλέον ω χόμπι πλουσίων. Τι περίμενε λοιπόν μεγάλε τιμονιέρη τη αριστερά των δημοσκοπήσεων, καπετάν φώτη, να πα στην ταβέρνα εκεί στη Θεσσαλονίκη και να σε χειροκροτήσουν. Να σε χειροκροτήσουν για τι ξύλινε αναλύσει σου που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Ήχνο τσίπα, τσίπρα. Αν είχατε όλοι οι δίθεν αριστεροί καρακιζοκέταυροι, καλύτερο είναι, θα είχατε παρατηθεί από το άντρο τη δημοπρασία και δεν θα προσφέρατε άλλο τη δημοκρατία στου εγκάθετου των Ευρυξελώνε. Εισπράττοντα για τι υπηρεσίε σα, βέβαια, μισθού αεροπαγήτη βασιλόφρονα. Το μόνο που έχει πετύχει το Λαϊκό Κίνημα και δεν είναι λίγο, είναι ο φόβο και ο τρόμο όλων των βουλευτών να κυκλοφορήσουν πλέον δημοσίω. Σε αρκετού χώρου μαζική εστίαση έχουν ήδη αναρτηθεί ταμπέλε που απαγορεύουν το γιαούρτωμα πολιτικών, τη ρήψη αυγών σε αρετού φιλοτομαριστέ και το σπάσιμο πιάτων στα κεφάλια αριστεριτζίδων κομπλεξικών. Έχω απέναντί μου σήμερα, σε απόσταση ασφαλεία ευτυχώ, τον αντιβασιλέα Μπένι. Τον Μπένι από το δίδυμο των επιτυχιώνε, χοντρό λιγνό Μπένι και Τζέφρι. Αγαπητέ Τούρκογλου, θυμήστε μα τι λέγατε πριν από τρει μήνε για το ενδεχόμενο επιβολή φόρου ακινήτων μέσα από του λογαριασμού τη ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ ο για να εισπράττει τέλειοι φόρου και ιδίω φόρου. Ειδικά φόρου. Είχατε απόλυτο δίκιο. Έτσι, κύριε Μπένι, ε, πληρώνουμε τη ρημάδα την ΕΡΤ που δεν βλέπετε, να πληρώνουμε και τα κερατιάτικα τη Τρόικα τώρα. Ε, δηλαδή είναι επειδή εσεί είσαστε ανίκανοι να εισπράξετε το ΦΠΑ, πληρώνουμε κάτι κατοστάρε για τα σκουπίδια που τα έχει κάνει ο Καμίνη Ντεκόρ. Τέλο πάντων, θα περιμένουμε, θα περιμένουμε λίγο ακόμα να μαζέψει η κυρία Δοξιάδη τι πατημένε τσίχλε τη όλου. Με τα σουβλάκια, τι θα γίνει, Αντιπρόεδρε, θα υπάρξει διαχωρισμό από ό,τι ακούγεται σε σουβλάκια εσωτερικού για του ηθαγενεί με υψηλό ΦΠΑ και σουβλάκια εξωτερικού για τουρίστε με χαμηλό ΦΠΑ και κρέα γάτα. Η αύξηση του ΦΠΑ στην ναι, εστίαση, δεν θα θίξει την φορολογική επιβάρυνση του ενιαίου πακέτου των τουριστικών επιχειρήσεων Α, που λειτουργούν πα... προ το εξωτερικό, λειτουργούν δηλαδή εξαγωγικά. Μάλιστα. Αλλά είναι πακέτο. Αυτό το πακέτο με τα σουβλάκια, με διπλή πίτα και διπλό ΦΠΑ, θα... Ε, θα επιβληθούν εκεί άλλοι φόροι ή να ταΐζουμε τους τουρίστες με φτηνό σούσι φουκουσί μας. Δεν θα επιβαλληθεί το πακέτο αυτό ναι. ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Που έχει τεράστια σημασία για την οικονομία, για τη φορολογία, για την απασχόληση. Και για την υγεία των τουριστών. Δεν είναι ωραίο τώρα να λάμπει ο άλλο τουρίστα του τρώει το... τον τόνο από τη Φουκουσίμα. Ήταν δικιά σα επιθυμία να ξηρίσει το μουστάκι ο Γιώργο, ο Πρωθυπουργό, για να μην του κάθεται τη μίξα πάνω και σας αειδιάζει στο Εποχικό Συμβούλιο. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό έγινε χωρί να το επιθυμώ ή να το επιδιώκω. Ναι, και έβαλε τώρα ψεύτικο. Όλοι οι μεγάλοι άντρε τη ιστορία ε, κάνανε θυσίε. Ο αγαμέμνωνα θυσίασε την κόρη του, την Ιφηγένεια. Ο Αχυλέα τον κόμενό του, τον Πάτροκλο. Εσεί, κύριε Αντιπρόεδρε, τι έχετε θυσιάσει, Έχω θυσιάσει ναι. οποιαδήποτε πολιτική μου προοπτική. Αυτό είναι καλό για τον τόπο. Επειδή η εκπομπή είναι χιουμοριστική, ε, μπορείτε να μα πείτε κάποια από τα νέα μέτρα, <χαι> και να Ακούσαμε. Ακούσαμε για το φόρο στα προφυλακτικά που βάζετε, τα τριπλασιάσετε τιμή του επειδή σα πιέζουν οι φαρμακοβιομηχανίε που πουλάνε τα φάρμακα για το AIDS. Αληθεύει αυτό, πρόεδρε. Δεν πρέπει να πάμε σε νέα μέτρα. Δεν πρέπει, σωσή, Μπορούμε και... να πάμε μην όπως... πάμε σε νέα μέτρα ναι. εάν εφαρμόσουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα ψηφισμένα και ισχύοντα τα μέτρα. Ωραία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, ωραία. Επειδή λέτε και ξελέτε, ε, κάνετε συνέχεια κολοτούμπε, υπάρχει κάποιο όριο στην ασυδοσία σα, κάποιο απαράβατο όρο για μας απαράβατος όρος είναι ο σεβασμός και η υποστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων Τι φάση είναι Είναι ο σεβασμός και η υποστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων Μπράβο ρε Μπένι Σε περνάς και τον Μπένι Χίλο Μπένι Φατ θα κάνεις μεγάλη επιτυχία